Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 899. Είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το πρώτο κεφάλαιο και το 5 εδάφιο. Σελίδα 899, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, πρώτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύστης, το όνομα Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά. Και η γυνή αυτού ήταν εκ των θυγατέρων του Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι κατόπιν ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και τες δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχαν τέκνο, καθότι η Ελισάβετ ήταν στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και παν το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη δε εισί σου, και η γενή σου Ελισάβετ θέλει γενής Ιώνησε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρή για την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνων και σίκερα δε θέλει ποιή. Και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων προς τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον: πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γενή μου προβεβικία εις την ηλικία αυτής. Και απεκρίθη και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς αυτόν: εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην, δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εστέλουσι να εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτόν. Και ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία και θαύμαζον ότι ευράδυνεν εν το ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς, και νόησαν ότι οπτασίαν είδεν εν το ναό. Και αυτός έκαμε εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν οι ημέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν 5 μήνας λέγουσα, ότι ούτως έκαμε εις εμένα ο Κύριος εν τες ημέρες καθές επέβλεψε να αφαιρέσει τον ειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Αμήν. Δύο άνθρωποι προβεβικότες στην ηλικία, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ήταν και οι δυο από τη φυλή Λεβί, ιερέας ο Ζαχαρίας, εκ της φυλής εκ των θυγατέρων του Ααρών η Ελισάβετ, ήσαν και οι δύο πιστοί, δίκαιοι ενώπιον του Θεού, έπραταν δηλαδή τη δικαιοσύνη του Θεού, περπατούσαν σε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου και ήσαν άμεμπτοι. Όμως δεν είχαν τέκνο, γιατί ήταν στήρα η Ελισάβετ, αλλά είχαν περάσει και τα χρόνια. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό τους, από τη σκέψη τους, αυτό το οποίο ο Θεός είχε προετοιμασμένο για αυτούς. Ποτέ δεν φαντάστηκαν, πάντα προσεύχονταν ο Θεός να τους πλαχνιστεί και να τους δώσει παιδί. Δεν έχασαν
τη δικαιοσύνη τους και την υπακοή τους, επειδή δεν απαντούσε μέχρι τα γεράματά τους ο Θεός, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκαν, δεν σκέφτηκαν τι ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, το έργο Του το κάνει ο ίδιος, αλλά με συγκεκριμένους και ειδικούς ανθρώπους, τους οποίους προκαταβολής κόσμου έχει προγνωρίσει, αλλά και από όταν γεννήθηκαν εργάζεται στη ζωή τους με διάφορους και ποικίλους τρόπους και πολλές φορές επώδυνους. Όπως επώδυνος ήταν ο τρόπος που προετοίμαζε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ για μια πολύ μεγάλη ευλογία. Ενώ έπρεπε, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δίκαιοι, άμεμπτοι, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, ό,τι ζητάνε να το λαμβάνουνε, παρόλα αυτά το σημαντικότερο αίτημα της ζωής τους δεν το έλαβαν ποτέ. Και καθώς έβλεπαν να περνάνε και τα χρόνια, απελπίστηκαν, απογοητεύθηκαν και είπαν ότι δεν το ήθελε ο Θεός, γι' αυτό και παρέμεναν υποτεταγμένοι, αλλά χωρίς παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτούς τους οποίους προσκαλεί ο Θεός, όπως παραδείγματος χάρη όλους εμάς σήμερα που μας έφερε στην Εκκλησία Του, γιατί δεν ήρθαμε μόνοι μας, αυτούς που προσκαλεί ο Θεός μέσα στην ψυχή Του, ο Θεός θα τολμούσα να πω, έχει ένα ωραίο ευλογημένο σχέδιο που όμως μπορεί να εκπληρωθεί, μπορεί και όχι. Μπορεί και να φανερωθεί στη ζωή των ανθρώπων, μπορεί και όχι, και αυτό εξαρτάται από την υπομονή που έχει ο άνθρωπος, βλέποντας, ζώντας, ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, μη βλέποντας να εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού στη ζωή του με τον τρόπο τουλάχιστον που αυτός θα ήθελε. Γι' αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού διδασκόμεθα και βεβαιούμεθα ότι τα πάντα όσα αν συμβαίνουν στη ζωή μας είναι είτε γιατί ο Θεός τα κάνει, είτε γιατί ο Θεός τα επιτρέπει, με ένα σκοπό, εάν μείνουμε μέχρι τέλους, να απολαύσουμε όλα όσα έχει ετοιμάσει ο Θεός, συν τη δόξα του Θεού στον ουρανό. Αλλά και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ είχαν ονειδισμό. Όνειδος έφεραν, καθώς ήσαν άτεκνοι. Άρα τίποτα δεν πήγαινε καλά στη ζωή τους. Τίποτα. Αυτοί όμως επέμεναν. Επέμεναν στην υπακοή, στη λατρεία, στην άμεμπτη ζωή και στη δικαιοσύνη του Θεού. Για σκεφτείτε, αδερφοί, ένα Θεό αόρατο να έχει στόχο την οικογένεια του Ζαχαρία και της Ελισάβετ για μεγάλη ευλογία και να μην το έχουν καταλάβει και να μην μπορούν να το διανοηθούν και να μην μπορούν να το φανταστούν και να βλέπουν ένα Θεό αρνητικό απέναντί τους, να ζητάνε και να μην λαμβάνουν, να αγωνίζονται και να μην καρποφορούν, να δοξάζουν το Θεό και να ονειδίζονται. Παράξενο πράγμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει δόκιμους ανθρώπους. Ο Κύριος μας ήταν δόκιμος ασθενειών.
Γι' αυτό και δόθη σε αυτόν το υπερπανόνομα. Θέλει δόκιμους ανθρώπους, με υπομονή μεγάλη, με επιμονή, με αγιασμό, με υπακοή και υποταγή στο λόγο του, καθώς το Πνεύμα το Άγιο γυρίζει σε όλη τη γη για να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδιά του να είναι τέλεια κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Όχι τέλεια όταν ο Θεός κάνει τα πάντα καλά λίαν, αλλά η καρδιά του να είναι τέλεια και όταν ο Θεός απομακρύνει την παρουσία του και επιτρέπει και όνειδος μεγάλος στη ζωή τους. Ένα θαυμαστό παράδειγμα ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, όμως έρχεται η στιγμή οι προσδιορισμένοι από το Θεό στα γεράματά τους να ανοίξει μια καινούρια σελίδα ο Θεός στη ζωή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Μια καινούρια σελίδα ο Θεός σκοπεύει να ανοίξει στην οικογένεια του Ζαχαρία και της Ελισάβετ που έμειναν πιστοί μέχρι τα γεράματά τους. Δεν αγανάκτησαν, δεν τα βάλαν με το Θεό, δεν παραπονέθηκαν, δεν έχασαν τα χαρακτηριστικά που είχαν από νεότητος, δίκαιοι και άμεμπτοι, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού. Έχασαν πιθανόν την ελπίδα τους, αλλά δεν έχασαν τη σχέση τους με το Θεό. Και ξαφνικά ο Θεός ετοιμάζει τα πάντα. Έπρεπε μία φορά το χρόνο ο ιερεύς, ένας ιερεύς, να συμπεριφερθεί ως αρχιερεύς, να εισέλθει στα Άγια των Αγίων του Ναού για να προσευχηθεί, για να θυσιάσει υπέρ πάντων του Ισραήλ, υπέρ του ναού, του θυσιαστηρίου, των ιερέων, των αρχόντων και όλου του λαού. Και ο κλήρος εκείνη την ημέρα, με κλήρο τότε, εδώ δεν ξέρουμε τι σημαίνει κλήρος, δηλαδή με κλήρωση ή με τη σειρά. Δεν έχει σημασία, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από το Θεό ήταν εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, τη δεκάτη του εβδόμου μηνός, με το ημερολόγιο το τότε, ο κλήρος να πέσει στο Ζαχαρία για να εισέλθει στα Άγια των Αγίων, να θυμιάσει και να θυσιάσει υπέρ του λαού. Αλλά όταν μπήκε μέσα, τότε έμπαιναν τεμένοι με ένα σκηνί και έχοντας απάνω τους καμπανάκια, γιατί αν έβρισε και το αμαρτία, επέθαιναν και τους τράβαγαν έξω, γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων. Μόνο ο αρχιερεύς και μόνο μία φορά το χρόνο. Και καθώς μπήκε μέσα, εφάνει σε αυτόν, λέει η Γραφή, άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας αφού είδε τον άγγελο, ταράχθηκε και φοβήθηκε πολύ. Αρχίζουν πράγματα που δεν τα περιμένει, που δεν τα φαντάζεται, που δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ. Με φόβο και τρόμο έμπαινε στα Άγια των Αγίων, με αγωνία, με μετάνοια, αλλά ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συναντήσει άγγελο Κυρίου. Τρομοκρατήθηκε. Αλλά ο άγγελος δεν πήγε για να τον φοβήσει, αλλά πήγε για να τον ευαγγελίσει για τα νέα της νέας σελίδας, των νέων πραγμάτων. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, μη φοβάσαι, γιατί ακούστηκαν οι δεήσεις σου και οι προσευχές σου και η Ελισάβετ η γυναίκα σου, ο Θεός απάντησε και θα γεννήσει Υιόν
και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη. Δεν θα είναι ένα απλό παιδί, αλλά θα είναι σε σένα χαρά και αγαλίασης. Πολλοί θα δουν και θα χαρούν για τη γέννησή του, αλλά το παιδί αυτό είναι προορισμένο προκαταβολής κόσμου να είναι Ναζιραίος ίνων και σίκερα να μην πίνει. Και το σημείο το μεγάλο είναι ότι θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου ακόμη όταν θα είναι στην κοιλιά της μητρός αυτού. Και όταν θα γεννηθεί, πολλούς των ιών Ισραήλ θα επιστρέψει στον Θεόν αυτόν. Και αυτός δεν θα έλθει σαν ένας απλός άνθρωπος, αλλά θα έλθει προπροσώπου του Θεού, ενώπιον του Θεού, με δύναμη και πνεύμα Άγιο Ηλίου του Προφήτου. Ένας ειδικός άνθρωπος, μοναδικός άνθρωπος, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος των προφητών, ο οποίος επλήστη Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός. Η αποστολή του, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος έχει αποστολή. Ένας άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε και γεννιέται με το θέλημα του Θεού, εξέλεξε ο Θεός, αλλά και γεννιέται με το θέλημα του Θεού και ακόμη περισσότερο αναγεννιέται με το θέλημα του Θεού, ένας τέτοιος άνθρωπος έχει αποστολή. Κάθε ένας από μας έχει τη δική του αποστολή. Γιατί δεν είμαστε γεγεννημένοι εκ της σαρκός μόνο σάρκινοι, αλλά είμαστε γεγεννημένοι και εκ του Πνεύματος του Αγίου πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Είναι πιο μεγάλο θαύμα από αυτό που ο Θεός αποκάλυψε, φανέρωσε και χάρισε στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ για τον ιό που επρόκειτο να γεννηθεί, τον Ιωάννη. Πιο μεγάλο θαύμα είναι η γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και εκ του Λόγου του Θεού, παρά η γέννηση με τη βοήθεια του Θεού από την στήρα, την Ελισάβετ, σε προχωρημένη ηλικία. Η αποστολή του ήταν μέσα σε αυτό το κόσμο και το χρόνο της ανομίας και της αμαρτίας, η αποστολή του ήταν να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα που ήταν χωρισμένα. Πρώτον, δεύτερον, τους απειθείς στο Λόγο του Θεού να τους επιστρέψει στη σοφία των δικαίων. Αλλά το σημαντικότερο, να ετοιμάσει εις τον Κύριο που θα έρθει ένα λαό έτοιμο να τον υποδεχθεί. Άκουσε μεγάλα πράγματα ο Ζαχαρίας, πολύ μεγάλα πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για αυτόν, για τη γυναίκα του, για το παιδί του. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι τι ακούμπησε την καρδιά του. Σήμερα ακούμε και θα συνεχίζουμε να ακούμε μεγάλα πράγματα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα αγγίξει την καρδιά μας. Πού θα περιοριστεί η καρδιά μας ή πού θα στραφεί το ενδιαφέρον μας. Η καρδιά του λοιπόν περιορίστηκε στο δεν είναι δυνατόν η Ελισάβετ να γεννήσει στη Ραούσα στα γεράματα παιδί. Και εξέφρασε στον άγγελο αυτή την απιστία. Δεν αναλογίστηκε τίποτα άλλο από όλα αυτά τα μεγάλα λόγια που ο άγγελος έφερε μήνυμα από το Θεό, αλλά εκείνο το οποίο αναλογίστηκε ήταν την αδυναμία του. Δεν σκέφτηκε τη δύναμη του Θεού, το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά σκέφτηκε απόλυτα περιορισμένα, άθλια σαν άνθρωπος, απολύτως άθλιος,
ούτε ιδανός, ο δίκαιος και ο άμεμπτος. Σκέφτηκε την αδυναμία του και δεν μπόρεσε να προσπεράσει με τη σκέψη του την αδυναμία του για να βρεθεί μπροστά στο Λόγο του Θεού. Ανθρώπινη συνήθεια, ανθρώπινη αδυναμία. Ανθρώπινη συμπεριφορά. Βλέποντας την αδυναμία μου, κλείνουν τα μάτια μου και δεν βλέπω τη δόξα του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, τις επαγγελίες του Θεού, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Μέχρι εκεί έφτασε η σκέψη του Ζαχαρία μπροστά σε όλα αυτά τα οποία είπε ο άγγελος και άκουσε ο Ζαχαρίας. Με δισταγμό και αμφισβήτηση, λέγοντας κατά τι γνώσω με τούτο, πώς θα βεβαιωθώ, πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται, γιατί εγώ είμαι γέρον και η γυναίκα μου στήρα και προβεβικία την ηλικία. Προσέχετε τι ακούετε και πώς ακούετε, λέει ο Χριστός, όχι μόνο στο κακό, αλλά ιδιαιτέρως στο καλό, στις υποσχέσεις και στο Λόγο του Θεού. Πώς άκουσε? Με απιστία. Τι άκουσε? Μόνο το πρώτο, ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό. Τ' άλλα, κλειστά τα αυτιά του. Κάλυμα. Γιατί? Άπιστος. Και απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου τυφλώνει το νου του δίκαιου και του άμεμπτου, του δόκιμου και του υποτεταγμένου στο Λόγο του Θεού. Όλα καλά, αλλά η απιστία του του έκλεισε την όραση, του έκλεισε τη δυνατότητα επίγνωσης των Λόγων του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι και πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία και πολλές φορές και εμείς ζούμε σε δισταγμό, σε φόβο, σε αμφιβολία, γιατί η πίστη μας χάθηκε. Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τη δύναμη του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το σχέδιο που έχει ο Θεός για τον καθέναν από μας. Και όταν ακόμη έρχεται ο Λόγος του Θεού και υπόσχεται, μένουμε στην απιστία μας και στην αδυναμία μας και δεν μπορούμε να αγγίξουμε, ούτε καν να αγγίξουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας υπόσχεται. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, αλλά η ακοή, τα αυτιά είναι κλειστά, ώστε δεν μπορούνε από την απιστία, δεν μπορούνε τα αυτιά μας να ακούσουνε και να μπει μέσα στην καρδιά μας δια της πίστεως οι μεγάλες υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός όμως τον έχει διαλέξει και θα συνεχίσει μαζί του. Μπορεί να συνεχίσει με μεγάλη ευλογία, μπορεί να συνεχίσει και επώδυνα μέχρι να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του. Η απιστία αναγκάζει το Θεό να εκδηλωθεί με επώδυνο τρόπο για να τον βοηθήσει να πιστέψει. Επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, στα λόγια τα δικά μου που είμαι ο άγγελος Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού που απεστάλλει από το Θεό για να σου φέρω μήνυμα ευλογίας και δόξας, επειδή δεν πίστεψες στο μήνυμα της ευλογίας και της δόξας και έμεινες φυλακισμένος από την απιστία σου μέσα στην αδυναμία σου, επαναλαμβάνω, επειδή η απιστία σου σε φυλακίζει μέσα στην αδυναμία σου,
για να μην μπορείς να ξεπεράσεις την αδυναμία σου και να φτάσεις στη δύναμη του Θεού, γι' αυτό θα σου δώσω σημείο επώδυνο. Θα είσαι κουφός και μουγκός. Μέχρις ότου εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, ο λόγος που σου ευαγγελίζω. Και ξαφνικά έκλεισαν τα αυτιά του και έκλεισε και το στόμα του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να ακούσει. Αλλά τώρα μπορεί να πιστέψει. Γιατί να πιστέψει με κρίση, με παιδεία, όχι με κρίση, με παιδεία, και να μην πιστέψεις με ευλογία. Γιατί να πιστέψει επώδυνα και να μην πιστέψει με χάρη και έλεος Θεού. Ο Θεός πρέπει να τον κάνει να πιστέψει. Πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε. Και θέλει να πιστέψουμε με τη Χριστότητά Του, στην Χριστότητά Του, στην αγάπη Του και στο έλεος Του. Σ' αγαπάει ο Θεός, αδερφέ μου. Με ιδιαίτερη αγάπη, γι' αυτό σε εξέλεξε. Απόδειξη της αγάπης του Θεού είναι ότι σήμερα οδήγησε τα βήματά σου στο λόγο του τον αγαθό, που μπορεί να μην είναι άγγελος Γαβριήλ, αλλά είναι άγγελος Θεού, αυτός που λέει αυτά που ακούμε. Μην βλέπετε τον άνθρωπο. Γιατί σήμερα προσευχόμουν να τι να πω. Έρχεται το Θεός και μου λέει: μην ψάχνεις, μην σκέφτεσαι, μην προσεύχεσαι, γιατί σήμερα δεν θα μιλήσει, θα μιλήσω εγώ. Θα ακούσεις πράγματα που δεν τα έχεις ξανακούσει. Και ξέρετε πώς ερχόμουν, τρεχάλα. Και το μήνυμα είναι να ξεπεράσουμε διαπίστεως τα όρια που εμείς έχουμε βάλει και να μπούμε στην απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού και του σχεδίου του Θεού. Θα το κάνει ο Θεός, αλλά να το κάνει με ευλογία και όχι με παιδεία. Και εμείς να το ζήσουμε με χαρά και όχι με πόνο. Να το ζήσουμε όχι μουγκή, αλλά δοξάζοντας το Θεό, γιατί η απιστία μου κλείνει το στόμα του ανθρώπου. Να δοξάσουμε το Θεό με ανοιχτά αυτιά, να ακούμε τι το Πνεύμα το Άγιο λέει στην Εκκλησία και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Να σπάσουμε τα δεσμά της φυλακής μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να σπάσουμε τα δεσμά που ο διάβολος βάζει, εκμεταλλευόμενος την απιστία μας και την αδυναμία μας, και να βγούμε στην αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάντα νου. Βγήκε έξω, άργησε, ανησύχησαν αυτοί που τον περίμεναν, βγήκε, δεν μπορούσε να ακούσει, δεν μπορούσε να μιλήσει, με νοήματα προσπαθούσε μάταια, αλλά όλοι κατάλαβαν ότι οπτασία Θεού είδε ο Ζαχαρίας. Αμέσως έφυγε, πήρε τη γυναίκα του, της Ελισάβετ, πήγανε στην ορεινή του Ιούδα, στο χωριό τους, και εκεί χωρίς εκπλήξεις πια, με πίστη, πίστεψε και ο Ζαχαρίας επώδυνα, πίστεψε και η Ελισάβετ, και αυτοί επώδυνα βλέποντας τον άντρα τους, και το αποτέλεσμα της πίστης τους ήταν η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ευρέθη εν γαστρή. Παρέμεινε 5 μήνες και το κρύβε, και αντί η Ελισάβετ να δοξάζει το Θεό, κλεισμένη και αυτή,
μέσα στη φυλακή της λογικής της και όχι στη λογική των υποσχέσεων και των δυνάμεων του Θεού. Αντί να δοξάζει το Θεό για το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί, το ένδοξο με πνεύμα και δύναμη ηλίου του προφήτου που θα αναστατώσει την οικουμένη, περιορίστηκε στο αίτημά της. Ο Κύριος αφαίρεσε το όνειδός μου. Μα αυτό είναι. Και με κατέστησε εγκυμονούσα. Για κοιτάξτε αδερφοί, πιστός, δίκαιος, άμεμπτος, υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, και αυτός και αυτή, πόσο περιορισμένο είναι το πεδίο το πνευματικό στη ζωή τους. Ο ένας λέει, μα δεν γίνεται αυτό αφού είναι στήρα και μεγάλη σε ηλικία. Και οι άλλοι όταν έμεινε έγκυος, α, σε ευχαριστώ Κύριε γιατί αφαίρεσες το όνειδός μου. Μέχρι εκεί. Και ένα μεγάλο ερώτημα τελειώνοντας. Εσύ μέχρι που έχεις φτάσει? Αμήν.